Είναι δύσκολο να νίκει κάποιος σε μειονότητα, αφού η διαφορετικότητα μόλις πρόσφατα άρχισε να θεωρείται σημαντική, κυρίως γιατί αυτό επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποστηρίζει την ανάγκη ενότητας των λαών μέσα στη διαφορετικότητα. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η UNESCO τονίζουν σήμερα ότι η διαφορετικότητα των λαών είναι η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και θα πρέπει να διασφαλιστεί προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενιών. Οι άνθρωποι των μειονοτήτων υπήρξαν όμως και είναι ακόμη και σήμερα πραγματικά άνθρωποι στον άνεμο, εκτεθειμένοι σε ανέμους, αναγκασμένοι να φοράνε τα αντιανεμικά τους γυλαίκα. Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στην ιστορία της μαρονητικής κοινότητας στην Κύπρο, θα αντιληφθούμε το πραγματικό νόημα της φράσης «άνθρωποι στον άνεμο». Οι μαρονίτες σήκωσαν μπανιά, ξεκίνησαν να μεταναστεύσουν στην Κύπρο τον 8ο αιώνα από περιοχές της Συρίας και του Λιβάνου και έφτασαν σε αυτό το γυρογιάλι. Απόδειξη της καταγωγής των μαρονιτών, η αραμαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα στη Θεία Λειτουργία και κατάλοιπα της οποίας εντοπίζονται στη διάλεκτο των μαρονιτών του Κορμακίτη. Το ίδιο το όνομα του Κορμακίτη σχετίζεται με την καταγωγή των κατοίκων και ειδικότερα με την αρχαία φοινικική πόλη Κέρμια, σύμφωνα με μία από τις εκδοχές για την ονομασία του χωριού, αφού οι Μαρονίτες έχτισαν τη νέα Κέρμια, την Κέρμια Στίτε, δηλαδή στην Αραμαϊκή, την καινούργια Κέρμια, στον τόπο που βρίσκεται τώρα ο Κορμακίτης. Σύμφωνα με τον ιστορικό Παλμιέρη, γύρω στο 12ο αιώνα, οι Μαρονίτες αριθμούσαν 50.000 περίπου και κατοικούσαν σε 60 χωριά. Ιστορικά ντοκουμέντα επιβεβαιώνουν ότι το 1593 οι Μαρονίτες ζούσαν σε 19 χωριά, μεταξύ των οποίων και τα 4 σημερινά μαρονίτικα χωριά. Απόδειξη αυτού είναι ότι αρκετές μαρονιτικές εκκλησίες και μοναστήρια βρίσκονται ακόμη στον Πενταδάχτυλο και αλλού. Στον Κουτσοβέντη, στην Καμπυλή, στο Χωριό Βουνό, στο Κεφαλόβρισο της Κυθρέας, στο Μετόχι και στο Μαρκή, κόντρα στους ανέμους, θυμίζοντας πως οι άνθρωποι μπορεί να χάνονται στον άνεμο, μπορεί να διώκονται, η γης όμως δεν έχει κρικέγια για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν. Τα χτίσματα και οι παραδόσεις είναι εκεί, για να θυμίζουν το τότε, να τροφοδοτούν το σήμερα και να θεμελιώνουν το αύριο. Οι Μαρονίτες εκτέθηκαν στον άνεμο, το δείχνουν οι αριθμοί. Ως αποτέλεσμα των διωγμών που υπέστησαν, ο αριθμός τους μειώθηκε σημαντικά και το 1960 αριθμούσαν μόνο 5.000 άτομα, τα οποία ζούσαν σε 4 χωριά στο βόρειο μέρος της Κύπρου, τον Κορμακίτη, τον Ασώματο, την Αγία Μαρίνα και την Καρπασία. Καρπάσα. Σήμερα ανέρχονται σε 6.000 περίπου και είναι σκορπισμένοι σε κάθε γωνιά της Κύπρου μας και στο εξωτερικό. Απόψε όμως δεν φυσάνε άνεμοι. Έχουμε μαζί μας ένα πρόσωπο που έγραψε ιστορία στην Κύπρο μας. Ένα πρόσωπο που υπήρξε ο ίδιος άνθρωπος των ανέμων, αλλά και που μας πρόσφερε πολλές φορές τα αντιανεμικά γυλαίκα που χρειαζόμασταν για να επιβιώσουμε ως κοινότητα, για να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε την ταυτότητά μας. Έχουμε σήμερα μαζί μας κάποιον που αντιλήφθηκε πολύ πιο γρήγορα την αναγκαιότητα εκτίμησης και αξιοποίησης της διαφορετικότητας των λαών από πολλούς που τη διατυμπανίζουν στις μέρες μας. Είναι μαζί μας ο Γλάφκος Κλειρίδης, τιμητικά ισόβιος πρόεδρος της Κύπρου, μια θέση που κέρδισε δικαιωματικά γιατί την αξίζει. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας και για όλους αυτούς τους ανέμους που κρύψατε τόσα χρόνια στο σακί σας, προστατεύοντάς μας. Γνωρίζουμε ότι έχετε τιμηθεί από πολλούς, από την ελληνική κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Λιβάνου, το Βατικανό, από πανεπιστήμια, κόμματα και ομάδες. Το να σας τιμά όμως μια μικρή ομάδα πολιτών που πίστεψε και πιστεύει σε εσάς, μια ομάδα που δίνει το δικό της αγώνα για επιβίωση, είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι δύσκολο εγχείρημα να μιλήσει κάποιος για έναν άνθρωπο όπως τον Γλάφκο Κλειρίδη. Είναι τόσα πολλά τα νήματα που μπορείς να πιάσεις για να ξεκινήσεις και είναι αδύνατο να αποτυπώσεις μέσα σε τόσο λίγο χρόνο το τι υπήρξε ο Γλάφκος Κλειρίδης για την Κύπρο μας. Το εγχείρημα γίνεται δυσκολότερο όταν το αναλαμβάνουν άτομα που δεν βίωσαν τα γεγονότα της ιστορίας του τόπου μας και που σκόπιμα κρατήθηκαν διαμέσου του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος μακριά από την ιστορία μας. Είμαστε μια ανιστόρητη γενιά, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Και ευτυχώς που κάποια πρόσωπα, όπως εσείς κύριε Πρόεδρε, αποτελείτε την ιστορία της Κύπρου μας ζωντανή και μας δίνετε την ευκαιρία να την προσεγγίσουμε.
Τι είναι λοιπόν ο Γλάφκος Κλειρίδης για μας προσωπικά και για τους δικούς του ανθρώπους, για την Κύπρο μας γενικότερα, για τη μαρονητική κοινότητα ως εθνική μειονότητα ειδικότερα? Αυτά θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια σε μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε και να τιμήσουμε ένα εν ζωή θρύλο. Ξεκινώ με το ερώτημα που με ταλανίζει παρακολουθώντας τόσες και τόσες πολιτικές συζητήσεις. Τι είναι πολιτικός? Η απάντηση απλή. Σίγουρα ένα άτομο πρωτοποριακό που δεν μπαίνει σε στεγανά, που δεν είναι απλά οικονομολόγος, δικηγόρος, κεφαλαιοκράτης. Ο πολιτικός ή καλύτερα ο ηγέτης πρέπει να έχει αυτό το κάτι που να του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργεί εφαπτώμενες γραμμές με αυτούς που τον ακούνε, με τους ακόλουθούς του. Ο Γλάφκος Κλειρίδης, γεννημένος στη Λευκοσία της Κύπρου στις 24 Απριλίου του 1919, ο μεγαλύτερος γιος του διαπρεπούς δικηγόρου Γιάννη Κλειρίδη και της Έλλης, είχε αυτή τη δυνατότητα. Απλός και πολυσύνθετος ταυτόχρονα, σοβαρός και εύθυμος, προβλεπτός και απρόβλεπτος όταν πρέπει, ένας επαναστάτης με τα όλα του, ένα άτομο που μπορεί να εμπνεύσει. Ήταν και είναι ένα άτομο που τολμά να κοιτά τον ίδιο κατάματα, όπως λέει και ο μεγάλος μαρονίτης λογοτέχνης Χαλίλ Γκυπράν, κατά την αναφορά του στους αυθεντικούς ανθρώπους. Η επαναστατικότητα σε όλες τις εκφάνσεις, βασικό χαρακτηριστικό ενός ηγέτη, του προσφέρθηκε από την κούνια του. Το ότι στο σχολείο επιλέγει να γράψει στη δημοτική αντί στην καθαρέουσα και τιμωρείται. Το ότι γίνεται πιλότος αντί κάποιο άλλο κοινότυπο επάγγελμα της εποχής. Το ότι παντρεύεται αυτή που θέλει, ακολουθώντας τις επιταγές της καρδιάς του και χωρίς να σκέφτεται ότι δεν είναι Κύπρια. Το ότι πηγαίνει ενάντια στον πατέρα του για τα πιστεύω του. Είναι μερικές από τις επαναστατικές του πράξεις, οι οποίες δείχνουν ότι είναι φτιαγμένος από ένα σπουδαίο υλικό. Ένα υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένοι μόνο λίγοι. Αυτοί που είναι γραφτό να γίνουν σπουδαίοι. Από αυτό το σπάνιο υλικό δημιουργήθηκαν πολιτικοί όπως ο Γλάφκος Κλειρίδης, ο Βενιζέλος, ο Ματέλα. Πρόεδρε, γνωρίζουμε το θαυμασμό σας για αυτές τις προσωπικότητες που ρίχτηκαν στον κόσμο σαν βότσαλα, ταράζοντας τις επιφάνειες των ιστοριών των λαών με αναρρύθμιτους κύκλους. Το νήμα που σας συνδέει με αυτούς δεν οφείλεται στο γεγονός ότι και οι τρεις υπήρξατε γενικά πετυχημένοι πολιτικοί, αλλά κυρίως γιατί υπήρξατε πολιτικοί της αλήθειας, παίρνοντας γενναίες αποφάσεις, αγνοώντας το πολιτικό κόστος, αφού συνειδητοποιούσατε, για να χρησιμοποιήσουμε και λόγια που αναφέρθηκαν ειδικά για τον Ματέλα, ότι μόνο η αλήθεια μπορεί να βάλει το παρελθόν για ύπνο. Αρκεί να ρίξει κάποιος μια ματιά πίσω στα κυριότερα γεγονότα της πολιτικής ιστορίας της Κύπρου και το όνομα του Γλάφκου Κλειρίδη είναι πάντα παρόν. Υπηρετεί στην ΕΟΚΑ το 55-59 με το ψευδώνυμο Υπερίδης, υπερασπίζοντας πολλούς αγωνιστές που συλλαμβάνονται από τους Άγγλους. Ετοιμάζει το φάκελο για πολλές περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους Άγγλους, τις οποίες παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λαμβάνει μέρος στη διάσκεψη του Λονδίνου το 1959 και μετά και κατά τη μεταβατική περίοδο μεταξύ της απικιακής διακυβέρνησης και της ανεξαρτησίας γίνεται Υπουργός Δικαιοσύνης. Στη συνέχεια διετέλεσε αρχηγός της Μειχτής Επιτροπής για το Σύνταγμα, ενώ τον Ιούλιο του 1960 εκλέγεται Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1976. Τον Ιούλιο του 1974 ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας, φτιάχνοντας κράτος μέσα από το χάος, θέση την οποία κράτησε μέχρι τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Σταθμός στη ζωή του αποτελεί η ίδρυση του Ενιαίου Κόμματος το 1969 και του Δημοκρατικού Συναγερμού το 1976. Εκλέγεται βουλευτής το 1981, 85 και 91, ενώ
14 Φεβρουαρίου του 1993 γίνεται πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση την οποία διατήρησε και την επόμενη πενταετία. Ανάμεσα στα κυριότερα επιτεύγματα της πολιτικής του καριέρας, πέρα από τις επιτυχίες του στο πολιτικό μας πρόβλημα και στο θέμα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να παριθμίσουμε τη μετά το 1974 συμφιλίωση και σύμπνοια με την Ελλάδα, τη δημιουργία άριστου οδικού δικτύου, την επίλυση του υδατικού προβλήματος, την εξόφληση των χρεών των προσφύγων και την έναρξη των ενεργειών για την παραχώρηση τίτλων στους πρόσφυγες. Μέσα σε αυτό το ταξίδι και περνώντας από δυσκολίες αμέτρητες, δεν κλείστηκε σε στεγανά, δεν περιορίστηκε σε γραφειοκρατικούς ρόλους. Ήταν μια πολυσύνθετη προσωπικότητα που αγαπούσε τη φύση, αγαπούσε τη ζωή, τον ουρανό, τη θάλασσα. Η αγάπη του για τον ουρανό τον οδήγησε όπως ένα πραγματικό άνθρωπο των ανέμων στη Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, όπου γίνεται πιλότος και συμμετέχει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επιβίωση του στους βομβαρδισμούς φανερώνει ότι αυτός ο νέος ήταν φτιαγμένος για να φτάσει πολύ ψηλά. Είναι απίστευτα τα αντισώματα που αποκτά κάποιος μέσα στις κακουχίες που περνά και ο Γλάφκος Κλειρίδης έχει τις κακουχίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ασπίδα στον οργανισμό του. Πρόκειται να αντέξει στο μέλλον, διότι δεν πέρασε τον πόλεμο αυρόχης ποσή, αλλά έβρεξε τα πόδια του, συμμετείχε. Αγάπησε και τη θάλασσα. Με το σκάφος του, στο οποίο έδωσε το όνομα της αγαπημένης του κόρης, ένιωσε τους παλμούς της Κυπριακής θάλασσας και φανέρωσε το ανθρώπινο του πρόσωπο. Σαν θρύλος διαδόθηκε παντού ιστορία πως ο πρόεδρος συνέχιζε ακάθεκτος το κολύμπι του σε αντίθεση με τη φρουρά του που χρειαζόταν να αλλάξει για να αντέξει. Οι δημοσιογράφοι που τον ακολουθούσαν παντού στις εξορμήσεις του περίμεναν πάντα τα γνωστά του ανέκδοτα που τα ξεδίπλωνε φανερώνοντας την απλότητα, την οικειότητα του προσώπου του και την ευφυΐα του. Και αν μιλούσε με παραμύθια και παραβολές, ήταν σίγουρα γιατί τα ακούγαμε γλυκύτερα. Η αγάπη του Γλάφκου Κλειρίδη για τους Μαρονίτες υπήρξε γνωστή και αμοιβαία. Παρήχε πάντα την οικονομική στήριξη που ήταν απαραίτητη για τη βελτίωση της κατάστασης της μαρονιτικής κοινότητας, αλλά το κυριότερο, στάθηκε δίπλα από την κοινότητα στην προσπάθειά της να επιβιώσει. Η αγάπη του Γλάφκου Κλειρίδη για τους Μαρονίτες ήταν εμφανής, μπορούσε να την νιώσει ο κάθε Μαρονίτης. Η αγάπη για τον Γλάφκο Κλειρίδη δεσπόζει ωστόσο κυρίως την ψυχή των απλών Μαρονιτών, που παραμένουν ακόμη κόντρα σε πολλούς ανέμους, ακίμητη φρουρή της πατρικής γης. Ο Κλειρίδης ήταν ένας πρόεδρος της Κύπρου εντιμότατος, όχι μόνο έντιμος. Τον αγαπούσαν και θα τον αγαπούμε για πάντα. Και είμαστε στο πλευρό του, διότι αγαπούσε τους Μαρονίτες. Ήταν φιλομαρονίτης άνθρωπος. Και αυτόν τον λόγο όλοι οι Μαρονίτες τον αγαπούν και τον εκτιμούν και θα τον αγαπούν ως το θάνατον του. Και είναι ο καλύτερος πρόεδρος στα χρονικά που επέρασε για τους Μαρονίτες. Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά για μας τους Μαρονίτες είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Αγαπούσαμε τον Κλειρίδη, διότι αγάπα μας. Μας τους Μαρονίτες. Και ως τώρα αγαπούμε τον. Και θέλουμε να έρθει στο οργό μας ακόμα να το δούμε. Ως τώρα θέλουμε τον. Εξέφυγε που ήταν πρόεδρος, αλλά εμείς πάλι αγαπούμε τον.
Και θέλουμε και να έρθει στο χωριό μας να το δούμε προσωπικώς. Η κόρη του είπε μας ότι θα το φέρω μια ημέρα στο χωριό σας να δει, να δει ο Ρούς και να το δείτε εσείς. Και είπαμε ότι εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι να το φέρεις. Θέλουμε τον να το δούμε προσωπικώς, διότι εμείς οι εγκλωβισμένοι δεν τον είδαμε καμιά φορά προσωπικώς. Μόνο σε τηλεόραση. Αλλά εμείς θέλουμε να το δούμε, να του μιλήσουμε, να του πούμε κάτι, να πούμε ότι αγαπούμε τον τόσο πολύ. Ήδη είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Στη δεκαετία του που ήταν πρόεδρος, βοήθησε μας πολλά. Αγάπη μας έρχεται στις εκκλησίες μας και παντού. Τώρα υποσχέθηκε η κόρη του ότι να μας το φέρει τώρα μέσα στο καλοκαίρι, να μας το φέρει στο χωριό να το δούμε. Να έχουμε προσωπικά από κοντά. Ήταν ο ηγέτης της Μαρονιάς. Αγάπη μας πολλά. Ποιος τώρα αγάπη μας. Ήταν κανένα σκληρή μάχνα, κανένα χούπνα, κανένα τίνα βοήθεια, άστα που λέω. Κουν αυτοί ευχαριστημένοι, διότι παραβούλων λάλλη τα κάνω και λέω φαλή πρόεδρο, καν κάνε σμιμιγούλα του Κουαχούπου, κανείς χοντή μου, Κουαχούπου. Και κάποιος θέλα, καρδία σα ήταν άσχητα που λέω. Πώς κάνει. Μόνατος, όχι μόνο ανέμπτυμα. Αγαπούσαμε το μιλίδι, όλοι αγάπα μας. Ήταν ο ηγέτης της Μαρονιάς. Κάποιος θέλα, καρδία σα ήταν άσχητα που λέω. Πώς καρύπνα. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να. Αγαπητέ μας Πρόεδρε, μετά από έντονη προσπάθεια που καταβάλατε, εξασφαλίζοντας τη συμπαράσταση ευρύτερων ομάδων στον τόπο μας, κατορθώσατε να γίνει πραγματικότητα η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που περιμένουμε να αλλάξει την πορεία της ιστορίας μας, το μέλλον μας, να βελτιώσει τη ζωή μας. Μετά από δικές σας προσπάθειες, το κυπριακό πρόβλημα έφτασε ένα σημείο πριν την επίλυσή του. Δυστυχώς όμως δεν έμειλε να γίνει αυτό που ονειρευτήκατε, η συνένωση της πατρίδας μας, αφού το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος μηδένισε τις μέχρι τότε επίμονες και επίπονες προσπάθειές σας. Και παραφράζοντας τους στίχους του ποιητή. Και εσύ που αγάπησες τη θάλασσα, που αγάπησες τα πλοία που σφυρίζανε στη βραδινή ομίχλη, εσύ που ήσουν ένα μαντήλι στο ψηλότερο κατάρτι και αγάπησες το κάθε τι που πέρασε από μπροστά σου, αυτή που ζητήσες δεν τη συνάντησες ούτε στα πιο μεθυσμένα σου όνειρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα ονειρευτήκατε για μας, για αυτόν τον αγώνα τον καλό που δώσατε με την ψυχή γεμάτη πατρίδα, για όλα εκείνα τα γυλαίκα που μας παρήχατε, μη μας παρασύρει ο άνεμος μακριά. Φυσούν οι άνεμοι, χτυπούν τα κύματα, ο χρόνος τρέχει. Μιλούμε κι ίσως δεν μας ακούει κανείς. Είναι αρκετό όμως ένας άνθρωπος, έστω και μια φορά στη ζωή του, να ζήσει μια ιστορία της προκοπής. Και εσείς είστε αυτή η ιστορία για μας.